Εκεί που ο Ολυμπιακός θα νικήσει αύριο, εκεί που αύριο ο Ολυμπιακός θα γράψει ιστορία και θα προκριθεί. Λοιπόν, εμπρός. Καλησπέρα, Ταγί. Γεια. Αντιολυμπιακός μέχρι το κόκαλο. Στα αρχίδια μου. Δεν πειράζει, ρε. Μα εγώ σε δικαιολογώ. Όταν σε καταγαμάει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να είσαι φιλολυμπιακός. Σε δικαιολογώ. Περίμενε τόση ώρα για να πεις αυτό. Δεν πειράζει, μαλάκα. Δεν πειράζει. Απλά κοίταξε και λίγο τον κόλο σου και λίγο το σπιτάκι σου. Γαμιέται η θεία σου. Γαμιέται ο πατέρας του. Είσαι μπάσταρδος. Είσαι πουτάνας γιος. Δες και λίγο τα δικά σου. Δες, ρε πουτάνα. Δεν πρέπει να βρίζω όμως εγώ, ε. Δεν πρέπει να βρίζω, γιατί μπορεί να με κρεμάσετε από κάνα πόδι. Λοιπόν, δεν πρέπει να βρίζω. Απλά μόνο να με βρίζετε. Δέχομαι, το δέχομαι. Λοιπόν, εμπρός. Γεια σας, γεια σας. Τι? Πάρεις από Τρίκαλα. Έλα ρε, γάμισου κι εσύ. Μίλα καλά, βλάκα. Δεν καταλάβα τι λες. Λοιπόν, εμπρός. Δεν πειράζει, ρε. Δεν πειράζει, ρε. Δεν ξέρετε ότι ο πιο μισητός άνθρωπος του κόσμου είναι αυτός που λέει αλήθεια. Και όχι αυτός που δολοφονεί. Αυτός που λέει την αλήθεια είναι εδώ ο κακός. Δηλαδή, ένας μπορεί να σκοτώσει κάποιον και να πούνε, έλα μωρέ, το έκανε κατά λάθος. Αλλά αυτός που λέει την αλήθεια είναι ο πιο μισητός. Εμπρός. Έλα, Τάκα, ρε. Ναι. Βασίλης Ολυμπιακός από την κατακόκκινη Αρτάκη. Ναι. Λοιπόν, ένα πράγμα έχω να πω. Αύριο τους γαμότουρκους θα τους γαμίσουμε. Ναι, μην βρίζει, ρε φίλε. Τι να πω, στο μπάσκετ το Μπαρτζόκας θα συνεχίσει να τους πάει τρένο. Ναι. Και όλα θα πάνε καλά. Το ΠΑΟΚ δεν το φοβάμαι καθόλου. Θα τον γαμίσουμε κι αυτόν. Ναι. Και γενικά όλοι θα φάνε το καβλί του θρύλου. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Εντάξει. Ναι, άντε, γεια σου. Τα λέμε, Τάκα, ρε, πάει. Γεια σου, φίλε. Φιλιά στη Λαμία. Λοιπόν, εμπρός. Η Λαμία, περάσαμε ωραία εκεί. Βάλαμε πόσα γκολ βάλαμε εκεί. Φύγαμε. Πέντε, τέσσερα, πέντε βάλαμε. Φοβερό αρνί, κατσίκι. Τέλειο. Είχα και τον καλύτερο οδηγό, βέβαια, εγώ στο αμάξι. Με πήγαινε... Πόση ώρα κάναμε. Μία ώρα και 20 λεπτά. Εμπρός. Εμπρός. Ναι. Έλα. Χρήστος από Φάλι, Ρωτάκη. Από. Μεγάλος φαν του Ολυμπιακού και πρωτίστως μεγάλος φαν της εκπομπής. Τι, δεν κατάλαβα τίποτα. Είσαι από το Φάλιρο. Ναι, ναι. Μεγάλος φαν, λέω, του Ολυμπιακού. Ναι. Φαν. Και μεγάλος φαν της εκπομπής. Άκου, πατέρα σου, σε βλέπω, ναι, από τα παλιά τα χρόνια, ναι, που ήσουν στο TV Magic με το ίδιο περουκίνι αλλά σε μαύρο. Με το ίδιο, μπράβο, ναι, ρε φίλε, το έβαψα τώρα. Αύριο το κάνω άλλο χρώμα, κόκκινο. Και μεθαύριο που θα πάρει ο Ολυμπιακός πώς το λένε, το κύπελο στην μπάλα, θα το κάνω και γουλί. Μη σε νοιάζει, ρε. Γιατί όταν είπες φαν Ολυμπιακός, δεν υπάρχει φαν Ολυμπιακός. Από εκεί φάνηκε ότι είσαι μαλάκας, αλλά δεν με άφησες να το πω. Στο λέω τώρα. Λοιπόν, μεθαύριο θα είμαι γουλί. Οπότε να χαρείτε τα μαλλιά μου έτσι που τα βλέπετε τώρα.